Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, μεγάλη μέρα. Ο Χριστός, η ψυχή του Χριστού είναι στον Άδη. Ο Χριστός πληρώνει τα πάντα, πληρώνει και, και τον Άδη. Η ψυχή του είναι εκεί, κηρύσσει στους απαιώνους νεκρούς. Αύριο θα γιορτάσουμε την Ανάστασή του, την ελπίδα, το φως. Η ελπίδα και το φως της Αναστάσεως να πλημμυρίζει τις ζωές μας, να πλημμυρίζει τις ζωές όλων και ημών και των κεκοιμημένων και να χαρίζει μια ελπίδα και μια αισιόδοξη προοπτική στη ζωή μας. Μια ελπίδα που την έχουμε όλοι ανάγκη, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς τώρα αυτούς που ζούμε, που βιώνουμε πολλά αδιέξοδα, πολλές απελπισίες, πολλές απογοητεύσεις και είναι ανάγκη σε εμάς σήμερα να προσεγγίσουμε τον Αναστημένο Χριστό, να δούμε ότι είναι κοντά μας, ότι είναι δίπλα μας, ότι είναι φίλος μας, ότι μας αγκαλιάζει, ότι μπορεί να μας δώσει ελπίδα, μπορεί να οδηγήσει τα αδιέξοδά μας σε ευτυχή διέξοδα. Ευχόμαστε σε όλους, χαρούμενο Πάσχα, ο Χριστός να είναι μαζί μας, να φωτίζει τη ζωή μας και να μας χαρίζει ελπίδα. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα και παραφράζοντας θα έλεγα το πίσω ότι πρέπει να κυδέψουμε, να ενταφιάσουμε και να περιφέρουμε τον κακό μας εαυτό. Όλα αυτά που μας έφεραν ως εδώ, τη ζήλια, την ημοκτηρία, τη σπατάλη, την ατιμία, όλα αυτά που δυστυχώς μας έφεραν σε μια κατάσταση παρακμής. Ελπίζω ότι η Ανάσταση θα φέρει το καινούριο. Θα φέρει την αισιοδοξία, θα φέρει το βλέμμα προς το μέλλον, μια συμπεριφορά ατομική, συλλογική, κοινωνική, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για το καινούριο, για να μπορέσουμε να έχουμε στήριγμα σε αυτήν την αισιοδοξία.